εξελέγησαν Ρέιν, Λαμπστόφ, Λούνατσεκ, Παπαδημούλης και Τσανέτσκι. Οι επενδύσεις στην Ευρωζώνη είναι 15% κάτω από το πόσο ήταν το 2009. Η ανεργία των νέων είναι 25%. Στη χώρα μου την Ελλάδα έχει φτάσει στο 60%. Η Ευρωζώνη είναι σε στασιμότητα και απειλείται με ύφεση. Επομένως, η θεωρία σας, κύριε Κατάινεν, ότι με σκληρή μονόπλευρη λιτότητα θα έρθουν και οι επενδύσεις, έχει αποτύχει. Κύριε Γιούνκερ, το πακέτο που μας παρουσιάσατε είναι σχεδόν άδειο. Γιατί μόνο ο Ιησούς Χριστός πολλαπλασίασε τα ψάρια και τα ψωμιά με το γνωστό θαύμα. Μόχλευση με αυτές τις συνθήκες της οικονομίας 1:15 είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Και σας το λένε σχεδόν όλοι. Και ζητάμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, ζητώντας και τεχνική βοήθεια, κάτι που, όπως είπε ακόμη και ο δόκτωρ Σόιμπλε, αρνήθηκαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν προκύπτουν από τους αριθμούς και τις πραγματικότητες. Αυτή η αισιόδοξη τόνη, είσαστε ενθουσιασμένοι με τον εαυτό σας. Πού είναι η ανάπτυξη, πού είναι η μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, πού είναι οι επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, τις πιέσεις της ευρωπαϊκής δεξιάς που θέλει μια ευρωζώνη αλακάρτ να βολεύει μόνο τους πλούσιους και τους ισχυρούς. Δεν είναι ώρα για αμοιβαία επίρρηψη ευθυνών. Δεν είναι ώρα για blame game. Το κόστος ενός Brexit είναι απαγορευτικό για όλους και όχι μόνο για την Ελλάδα. Δεν είναι ώρα να πετάει ο ένας τον μπαλάκι, κύριε Γιούνκερ, στο τερέν του άλλου. Φτάνει πια αυτό το τένις στην πλάτη των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Το κοινό συμφέρον είναι η λύση με μια Ελλάδα αναπτυσσόμενη, αξιοσέβαστο και ισότιμο μέλος της Ευρωζώνης και όχι απικία χρέους. Στην ανθρωπιστική κρίση του προσφυγικού κύματος χρειάζεται μια ανθρωπιστική ευρωπαϊκή λύση. Ως Ευρωπαίος πολίτης ντρέπομαι για την αποτυχία του Συμβουλίου των Υπουργών. Και τονίζω ότι είναι η ώρα των ηγετών, των αρχηγών των κρατών, να πάψουν να κρύβονται πίσω από τους υπουργούς τους. Αλλιώς θα ακούμε εδώ μέσα φασιστικές κραυγές, σαν της κυρίας Λεπέν, που προσπαθούν να κερδίσουν ψήφους πάνω σε ανθρώπινες ζωές. Την ώρα που το Αιγαίο και η Μεσόγειος γίνονται νεκροταφείο χιλιάδων μικρών παιδιών και των οικογενειών τους. Ως πότε το Συμβούλιο θα καθυστερεί και θα αναβάλει την υλοποίηση των αποφάσεων που το ίδιο πήρε στις 23 Φεβρουαρίου. Ως πότε το Συμβούλιο θα ανέχεται ρατσιστικές συμπεριφορές κυβερνήσεων όπως του κυρίου Όρμπαν στην Ουγγαρία, που διαλύουν κάθε έννοια ευρωπαϊκών αξιών. Πότε θα αλλάξει η πολιτική για το Δουβλίνο, πότε θα υπάρξει ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική για το άσυλο, πότε θα αποκτήσουμε μια ενιαία και όχι 28 πολιτικές για την μετανάστευση και για τους πρόσφυγες. Πού λογοδοτεί το Eurogroup? Το Eurogroup είναι το αφεντικό της Ευρωζώνης, η Κομισιόν είναι ο κομπάρσος και το Ευρωκοινοβούλιο βρίσκεται στο περιθώριο. Αν θέλουμε να προχωρήσει η Ευρωζώνη υπέρ των πολιτών, τότε θα πρέπει να εγκαταλείψετε τη διακυβερνητική μέθοδο και να λογοδοτούν οι πάντες και το Eurogroup στο Ευρωκοινοβούλιο. Και επειδή εδώ είμαστε για να απαντούμε συγκεκριμένα, σας ερωτώ, τα υπερβολικά πλεονάσματα της Γερμανίας, κύριε Ντομπρόφσκης, παραβιάζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες, ναι ή όχι? Γιατί δεν αναλαμβάνει η Κομισιόν δράση και γι' αυτά, όπως ασχολείται με τα υπερβολικά ελλείμματα? Και πότε επιτέλους θα δεχτείτε το πρόγραμμα για την Ελλάδα, όπως ζητάει το Ευρωκοινοβούλιο, να μην συζητιέται μόνο πίσω από κλειστές πόρτες στην Κομισιόν και στο Eurogroup, αλλά και στις αρμόδιες επιτροπές και την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου? Δυστυχώς οι διαρροές των Panama Papers και η δημοσιογραφική έρευνα απεκάλυψαν περισσότερα από όσα
οι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, καθώς και των κρατών μελών. Έχουμε ένα προκλητικό έλλειμμα δικαιοσύνης, αλλά και ένα έλλειμμα υγιούς ανταγωνισμού υπέρ των πολυεθνικών σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε βάρος των εντύμων φορολογουμένων και σε βάρος των προσπαθειών των κρατών να οικοδομήσουν κοινωνικό κράτος, δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία. Κύριε Βέμπερ, στα 5 λεφτά της ομιλίας σας επιτεθήκατε 5 φορές στον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, για να βοηθήσετε τον πολιτικό σας φίλο, τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά δυστυχώς η αλήθεια δεν σας βοηθά, γιατί οι φίλοι σας της Νέας Δημοκρατίας άφησαν το 2009 την Ελλάδα με δημόσιο έλλειμμα 15,5%, με δημόσιο χρέος 125% του ΑΕΠ και στο τέλος του 2014 μαζί με το ΠΑΣΟΚ είχαν φτάσει το δημόσιο χρέος στο 180% του ΑΕΠ. Μπορεί να βλέπετε, κύριε Βέμπερ, τον κύριο Τσίπρα ίσως και στον ύπνο σας. Σας βεβαιώνω όμως ότι όπως δεν μπορέσατε να βοηθήσετε τον κύριο Σαμαρά, δεν μπορείτε να βοηθήσετε και τον κύριο Μητσοτάκη. Θα βλέπετε τον κύριο Τσίπρα για πολλά χρόνια ως πρωθυπουργό, γιατί αυτό θέλει ο ελληνικός λαός. Κύριε Φίτσο, καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα σας διαβάσω μια δήλωση. Δεν υπάρχει θέση για το Ισλάμ στη Σλοβακία. Είναι αδύνατο να υποδεχθεί μουσουλμάνους. Σας θυμίζει κάτι αυτή η δήλωση? Την κάνατε εσείς στη Σλοβακία. Και σας ερωτώ, επιμένετε σε αυτή τη δήλωση? Με αυτό το πνεύμα θα ασκήσετε την Ευρωπαϊκή Προεδρία? Κύριε Τίμερμανς, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση αντιμετωπίζει μια μεγάλη κρίση που την απειλεί με αποσύνθεση. Γι' αυτό και χρειάζεται επιγόντως μια μεγάλη αλλαγή, να ξαναγίνει καλύτερη, ελκυστική για τους πολίτες και όχι αναβλητικότητα, αμηχανία και business as usual από την Κομισιόν.